να δούμε όμως τώρα κάποιους άλλους που δεν μασάνε τα λόγια τους, που περνάνε και καλά και κακά, και δύσκολα και ωραία, και είναι οι παίκτες του Survivor. Ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα. Σήμερα στις 9 το βράδυ ξεκινάει η δεύτερη εβδομάδα στο Survivor. Και είδατε Survivor? Πώς δεν είδαμε και ξεχωρίσαμε, και να πω για τον... Ποιον ξεχώρισες? Τον Περπατάρη βέβαια, που είναι και από τον τόπο μου. Βέβαια, είναι και σίγουρη, έτσι. Στη Αιβία, σας παρακαλώ πολύ. Απαπα, κοίτα να δεις. Εγώ, παιδιά, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος τον οποίο λάτρεψα. Είναι ο Rob James. Πέρασα υπέροχα μαζί του. Πέρασα υπέροχα, διασκέδασα. Είναι χαλαρός ο τύπος, δεν αγχώνεται, δεν τρελαίνεται. Εκνευρίστηκα, ήθελα να πάω λιγάκι να ρίξω μια σπροξιά. Μα από πίσω. Ο άνθρωπος είναι χαλαρός, τι σε ενοχλεί εσένα? Ήθελα να πάω να ρίξω μια σπροξιά. Είναι πάρα πολύ cool ο τύπος. Είναι πάρα πολύ cool. Μ' αρέσει που είναι cool. Εγώ λέω μέχρι να το λύσετε και να ηρεμήσετε, να πάμε να δούμε τι έχει γίνει όλη αυτή την περασμένη εβδομάδα στο Survivor, για να ξέρουμε τι θα περιμένουμε και σήμερα. Survivor, λοιπόν. Σας καλωσορίζω στην 7η σεζόν του Survivor. Ήρθε η ώρα για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Ήρθε η ώρα για να ξεκινήσει το Survivor του 2024. Ο Φάνης συμμαζεύει και μιλάει και το κάνει! Μπαίνουν με το δεξί, οι μαχητές κλέβουν τη φωτιά από τα χέρια των διασύμων. Το Survivor αποτελείται από άτομα. Από άτομα που τα δίνουν όλα για να παραμείνουν, ή από άτομα που δεν το λέει η ψυχή τους και πρέπει να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα. Είχαμε λοιπόν έλλειμμα ψυχής στην ομάδα των μαχητών. Εγώ σήμερα το είδα αυτό, ναι. Πού επικεντρώνεσαι, στο ανδρικό κομμάτι ή στο γυναικείο? Στο γυναικείο. Δώρα, είσαι υποψήφια. Το περίμενες? Είχα μια υποψία. Αυτό που έχουν δει τα δικά μου μάτια είναι ότι όντως έχει σχηματιστεί μια κλίκα στην ομάδα των μαχητών. Παπαδόπουλος κάνει και το επόμενο, το τελευταίο, και γράφει το 8-5. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους μαχητές. Τέρισε κανείς. Έλα, εσένα. Ναι, με έρισες, ρε φίλε. Δεν θα κάνεις εδώ ένας πάρκα. Εσύ, γιατί κάνεις έτσι? Εγώ. Είναι ο πανηγυρισμός μου, ρε. Και ο δικός μου είναι αυτός. Και ο δικός μου είναι αυτός. Λες ποιος εδώ είναι ο σπαρτιάκης. Δέχομαι την υποψηφιότητά μου. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος είναι δυναμικός και όταν λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια. Εσύ ήσουν αυτός που γύρισε και είπες για τη Χρύσα ότι πιο ξινή κοπέλα από αυτήν δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Και αφού τώρα είσαι τέτοιος... Και μετανόησα μετά. Ναι. Το είπα και στο φακό. Ωραία, εγώ δεν έχω να μετανοήσω όμως για κάτι που δεν είπα. Και να σου πω κάτι. Είπα ξινή, οκ, okay, και τη το έχω πει τη Χρύσα, με έχει πειράξει. Πιο ξινή κοπέλα από αυτή δεν υπάρχει. Εσύ ερχόσουν και μου έλεγες ότι ο καθένας από την ομάδα είναι. Πώς να μην τους πιστέψω κι εγώ όταν έρχεσαι. Να σου πω κάτι. Όταν έρχονται και μου λένε ότι μιλάω σαν την πλάτη. Καλώς ήρθατε, κορίτσια, στην πρώτη μονομαχία της χρονιάς. Μονομαχία από την οποία κάποια από τις τέσσερις σας θα αποχωρήσει. Ιωάννα σημαδεύει, πετυχαίνει 5ο καλάθι, παραμένει στο Survivor. Η παίκτρια που θα αποχωρήσει είναι η Ανδριάννα. Μπορείς να αποχαιρετήσεις την ομάδα σου, να πάρεις τη δάδα σου και να αποχωρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ